Βλέπετε το αθλητικό δελτίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μακρυδάκης. Πλούσια είναι η αθλητική δραστηριότητα και σήμερα με τη σημαντική αναμέτρηση να διεξάγεται στην Τρίπολη. Στις 8.30 Αστέρας και Παναθηναϊκός διασταυρούν τα ξύφη του στην πρεμιέρα της Super League, η οποία άρχισε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου. Χθες μάλιστα έγινε και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό να επικρατεί επί της ΑΕΚ. Ενώ την Παρασκευή ο Άρης νίκησε τη Λαμία με 3-1 στο Κλεάδες Βικελίδης, ενώ ο ΠΑΟΚ έκαμψε την αντίσταση της ΑΕΛ με 1-0. Ένα μάτς που ήταν πρόβα τζενεράλε εν ώψη του δύσκολου παιχνιδιού της Τρίτης κοντά στην Μπενφίκα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δοκιμάζεται στην Τρίπολη, ασφαλώς έχει δύσκολη αποστολή, καθώς πέρα του γεγονότος ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, οι πράσινοι έχουν αρκετές απουσίες με πρώτη και καλύτερη του Σέγκεφελ, ο οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή εξαιτίας τραυματισμού. Επίσης, ούτε ο Μανουλίδης είναι στην αποστολή για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ενώ ο Χουανκάρ έμεινε εκτός αφού δεν εστάλει η κάρτα του από την Ισπανική Ομοσπονδία. Κατόπιν τούτων, ο Ντάνι Πογιάτος ανακατεύει την τράπουλά του και καταλήγει σε διάταξη 4-3-3. Εξάλλου, το έχει δηλώσει εξ αρχής ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι οι πράσινοι τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται σε διάταξη με τρεις επιθετικούς. Στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, ο Ντάνι Πογιάτος προτιμά τον Πούγκουρα και τον Βέλεθ για το κέντρο της άμυνας, ενώ για το αριστερό άκρο θα τοποθετήσει τον Φάνη Μαυρομάτη αριστερά, καθώς ο Βασίλης Ζαγαρίτης δεν έχει πείσει τον Ισπανό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει συνθήκες ενός τόσο δύσκολου αγώνα, και λέμε ότι δεν τον έχει πείσει καθώς στο φιλικό που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο Ζαχαρίτης κατά τον προπονητή του Παναθηναϊκού δεν τα πήγε και πολύ καλά. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια θα βρίσκεται στα πλάνα του, πάντως αυτή τη στιγμή ο νεαρός είναι εκτός πλάνων του Ντάνι Πογιάτος. Αναλυτικά η δεκάδα, ο Διούτης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, Μαυρομάτης αριστερά, Σάντσες δεξιά, Βέλεθ και Πούγκουρα στο κέντρο της άμυνας, ενώ η γραμμή της μεσαίας γραμμής θα απαρτίζεται από τους Μπουζούκη, Κουρμπέλη και Αγιούμ, και η επιθετική τριπλέτα Μακέντα, Καρλίτος και Σαβιέ. Από και πέρα στο μεταγραφικό σκέλος ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για 8η προσθήκη αναπληρωματικού δεξιού μπακ. Ήδη οι πράσινοι βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πράσινοι βρίσκονται πολύ κοντά στο κλείσιμο της μεταγραφής. Σε κάθε περίπτωση όμως, εφόσον ναυαγήσει, η εναλλακτική ακούει στο όνομα του Λευτέρη Λιρατζή, ενός αμυντικού ο οποίος αγωνιζόταν στο ΠΑΟΚ, είναι 20 χρονών και αν και εφόσον, ξαναλέω, ναυαγήσει η μεταγραφή του ξένου αμυντικού, τότε ο Λιρατζής που βρίσκεται stand-by θα αποκτηθεί, ο οποίος θα αποτελέσει το 8ο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων. Κάπου εδώ ήρθε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.